Εδώ είχαμε την εβδομάδα που πέρασε δύο εξαιρετικής σημασίας γεγονότα. Πρώτον, είχαμε την έλευση του Τούρκου Υπουργού των Εξωτερικών για αυτή τη σύνοδο που έγινε στην Κέρκυρα και την συνάντησή του με την Ελληνίδα ομόλογό του. Και είχαμε και την συνέντευξη η οποία είδε το φως της δημοσιότητας στην Καθημερινή του κυρίου Μπάρς, που είναι ο υπουργός, ο αρμόδιος για τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αλλά προηγουμένως, θέλω να σας, ως ένθετο, να σας πληροφορήσω ότι αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός ότι η προ-μουσουλμανική, δηλαδή η μουσουλμανόφιλη πολιτική του Ομπάμα, η οποία ξεπερνάει και τις μουσουλμανόφιλες πολιτικές τις οποίες μπορούσαν ποτέ να διανοηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή είναι μια πολιτική ουσιαστικά ισλαμική αυτή την οποία ακολουθεί ο Ομπάμα. Και για τον οποίο μάλιστα λέγεται πλέον ότι πρέπει να είναι και κρυπτομουσουλμάνος πλέον σε αυτό το σημείο έχουν φτάσει. Οι διαδόσεις οι οποίες γίνονται, συζητούνται. Η πολιτική αυτή του Ομπάμα, η μουσουλμανόφιλη πολιτική, έχει ως κύριο βραχίωνα την Τουρκία. Και ότι έχει ως κύριο βραχίωνα την Τουρκία ερμηνεύεται κατά μία πλευρά, διότι ο Ομπάμα γνωρίζει καλά το Ισλάμ, το έχει μελετήσει το Ισλάμ σε ισλαμική χώρα, στην Τονισία όπως ξέρετε, έχει κάνει σπουδές ισλαμικές, θρησκευτικές, έχει αυτό το ισλαμικό κομμάτι της παιδείας και του πολιτισμού του, και βέβαια το πρόβλημα το οποίο τον απασχολεί είναι πώς το Ισλάμ θα γίνει σύγχρονο. Ο εξυγχρονισμός του Ισλάμ, θα ήθελα να τονίσω εδώ πέρα, ο εξυγχρονισμός του Ισλάμ είναι μια ιδέα που ξεκινάει τον 18ο αιώνα από τους Ινδούς μουσουλμάνους, οι οποίοι φτιάχνουν μια θεωρία η οποία βέβαια δεν είναι αποδεκτή από το πλειοψηφία των μουσουλμάνων. Δηλαδή λένε το εξής, ότι ο Θεός έδωσε τον νόμο του στον Μωάμεθ, δεδομένου ότι την εποχή εκείνη η ανθρωπότητα δεν μπορούσε να πορευθεί μόνη της και έπρεπε ο Θεός να δώσει νόμους. Αλλά υποτίθεται ότι μετά από τον Μωάμεθ η ανθρωπότητα έγινε πλέον ικανή να αυτοκυβερνηθεί και να αυτοδιοικείται. Συνεπώς μπορεί η ίδια να ερμηνεύει τους νόμους ανάλογα προς τις ανάγκες της. Είναι αυτό το ιδεολογικό σχεδίασμα το οποίο αποτέλεσε και το κρυπίδωμα οποιασδήποτε εξυγχρονιστικής θέσης στο Ισλάμ. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση για να τονίσω ότι χρησιμοποιεί λοιπόν το σχήμα αυτό του Φετχουλάχ Γκιουλέν, των Τούρκων έτσι ισλαμιστών αλλά και κοσμικών ταυτοχρόνως, με τον το μάτι αλήθωρα από εδώ και τον το μάτι αλήθωρα από εκεί, για να μπορέσει να φτιάξει ένα μοντέλο με το οποίο να διαδοθεί σε όλο τον ισλαμικό κόσμο. Αυτό πάει να πει στην κοινή γλώσσα ότι διευκολύνεται η θέση της Τουρκίας ως ηγέτιδας δύναμης του ισλαμικού κόσμου. Ήδη στην Ένωση των Ισλαμικών Χωρών Γενικός Γραμματέας είναι Τούρκος καθηγητής. Ήδη έχουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από εδώ ξεκινάει η φαντασίωση η οποία πάντοτε υπήρχε λίγο πολύ, να γίνεται πραγματικότητα, κατά την οποία η Τουρκία αναβιώνει αυτό το οποίο λέμε Οθωμανισμό. Για να αναβιώσει τον Οθωμανισμό η Τουρκία και η Χούντα έχουν ξοδευτεί τεράστια ποσά, ηλιγιώδη ποσά. Εγώ προχθές έβλεπα
τα εγγένεια της, του Μουσείου της Ακροπόλεως. Και βέβαια θλίβομαι που το λέω. Οι κλασικές σπουδές διεθνώς συρρυκνώνονται. Έδρες σε γνωσμένου κύρους πανεπιστήμια συρρυκνώνονται, εξαφανίζονται. Αντίθετα προς τις σπουδές τις Οθωμανικές, οι οποίες θάλουν και ανθούν σε όλα τα μέρη του κόσμου, βέβαια υπό τον έλεγχο της Τουρκίας, πάντοτε, ο οποίος έλεγχος της Τουρκίας και μάλιστα η ιστοριογραφία και όλοι αυτοί που γι' αυτό λένε τα θέματα της γενοκτονίας, θα τα κρίνουν οι ιστορικοί. Ποιοι ιστορικοί αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούνται από την Άγκυρα. Μη στερνά όργανα τη. Και να σας πω ένα σωρό από, από επιστήμονες οι οποίοι ουσιαστικά παίζουν το παιχνίδι της Άγκυρας κατά τρόπον εσχίστου πλέον πράκτορα. Ο Τζάστιν Μακάρθι, ο αείμνηστος ο Μπέρναρντ Λούις πρώτα απ' όλα, ο Σόου, ο Στάνφορντ Σόου, ένα σωρό, δηλαδή δεν τελειώνει ο αριθμός, τους οποίους εδώ βεβαίως με την ηγεσία, όπως έλεγα σε προηγούμενη εκπομπή μου, του Χαλίνιν Αλτζουκ, που ήταν ο δερβίσης που ξεκίνησε το δρόμο για την κατάκτηση της Ευρώπης. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο το ετοιμάζουν οι Τούρκοι εδώ και 30-40 χρόνια. Δεν ξεκίνησε τώρα. Ενώ καθέρδει η Ελλάδα. Ενώ η Ελλάδα κάνει τα εγγένεια αυτά και τα εγγένεια αυτά τελειώνουν εκεί. Είναι σαν ένα διάτοντα αστείο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποιο είναι το σχέδιο λοιπόν του κυρίου Υπουργού των Εξωτερικών της Τουρκίας σήμερα. Ποιο είναι, γιατί λέγεται ότι μιλάει για την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι Ισλαμο-Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πιστεύω λοιπόν το εξής, ότι ήδη η Τουρκία εν δυνάμει είναι Οθωμανική Αυτοκρατορία. Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι οι εκλογές στη Βουλγαρία. Πού στείνονται κάλπες, κύριε Χούντα, εκτός της Βουλγαρίας? Στην Τουρκία. Σε πολλές πόλεις της Τουρκίας στείνονται κάλπες για να ψηφίσουν οι Βούλγαροι, οι υπήκοοι Τούρκοι, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Τουρκία, για τον οποίο ο αριθμός κατά τους Τούρκους είναι κανένα εκατομμύριο. Αυτή τη στιγμή στη Βουλγαρία έχουμε δύο υπουργούς Τούρκους, οι οποίοι είναι μέσα στην κυβέρνηση, όπως υπάρχει υπουργός Τούρκος στα Σκόπια. Όπως η τουρκική γλώσσα είναι μια γλώσσα επίσημη σχεδόν με τουρκικές σημαίες παντού στο Κόσοβο. Δηλαδή αμέσως βλέπει στα Βαλκάνια, για να αναφερθούμε και στην ελληνική Θράκη, υπάρχει μια συγκυριαρχία της Τουρκίας. Και γιατί δεν έχει έρθει ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Ερντογάν? Γιατί δεν έχει έρθει στα εγγένεια του μουσείου και φτάσαμε στο σημείο ελληνικές εφημερίδες με πρώτο βέβαια το Βήμα, το οποίο ας πρέπει να ζητήσει και συγγνώμη, και το Έθνος να δημοσιεύσει ότι όχι μόνο ήρθε, αλλά έγραφε και πώς διεξήχθησαν οι συνομιλίες ανάμεσα στον Τούρκο και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ντροπή. Αντιλαμβάνεστε, καταγέλαστη έγινε στον τουρκικό τύπο, τους πήραν στο ψηλό. Αυτοί είναι οι σοβαροί δημοσιογράφοι, λένε. Αυτοί δεν είναι σοβαροί, λένε, για μας. Και είναι σοβαροί αυτοί, για να καταλαβαίνουν δηλαδή, να κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη, να δούνε ποιος είναι σοβαρός και ποιος δεν είναι σοβαρός. Γιατί δεν ήρθε? Η μόνη, γιατί μετά σε άλλες υποχρεώσεις που είχε σε άλλες περιοχές, σκοτεινέφτηκε και μετά ταξίδεψε. Διότι, κύριε Χούντα, η ελληνική πλευρά του έδωσε να καταλάβει ότι δεν θα ήθελε να ξεκινήσει το ταξίδι του να έρθει στην Αθήνα για να παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου της Ακροπόλεως, αφού επισκεπτόταν τη μειονότητα της Θράκης. Δηλαδή ήθελε να κάνει μια μειονότητα στα χωριά και στις πόλεις της Ελλάδας που υπάρχει μειονότητα μουσουλμανική. Και του είπαν, κοιτάξτε, δεν θα είναι αρεστό αυτό να το κάνει. Η χειρονομία σας δεν είναι άρεστη. Διότι όπως ξέρετε,
Εδώ υπάρχουν και προβλήματα τα οποία ανάγονται πλέον στην καλή διαχείριση των εξωτερικών υποθέσεων της χώρας από μέρους και της Τουρκίας, από τους εκπροσώπους της, και εννοούμε τον, στην Θράκη, ο γενικός πρόξενος εκεί και τα λοιπά. Δηλαδή δεν μπορεί να ταξιδεύει εκτός από την κεντρική αρτηρία και δίχως να ειδοποιεί, να πηγαίνει σε οποιοδήποτε χωριό και παραχωριό και καταβλισμό και τα λοιπά. Αυτού του είδους οι επιθεωρήσεις και οι επισκέψεις, όπως ξέρετε, είναι εκτός της συνήθους πρακτικής των προξένων. Δεν τις συνηθίζουν, και γενική πρόξενα είναι το κάμπο, αλλά βεβαίως η Ελλάδα είναι μια ειδική περίπτωση.